Γεια σας, πολύ μικροβιντεάκι, για αυτή την αστεία, πολύ αστεία ορχιδέα. Ναι, αυτό είναι η ορχιδέα. Σερατοστήλης, κερατοστήλης. Γιατί το λέω ότι είναι αστεία. Κοιτάξτε, βγαίνουν λουλούδια και καινούριες ροζέτες, καινούρια φύλλα από αυτά τα ξηρά φλούδια. Άμα πάρετε αυτό το φυτό, μην καθαρίζετε, δεν είναι χαλασμένο φυτό. Και εγώ νομίζω ότι είναι χαλασμένο. Δεν βρήκα πολλές πληροφορίες για καλλιέργεια. Το έχω από το Απρίλιο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πολλές εμπειρίες. Κάποτε με έγραψαν από την εμπειρία μου, αλλά εμπειρία δεν με έγραψαν πόσο καιρό είναι. 3 χρόνια, 5, 10, 6 μήνες, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εμπειρία. Αλλά κατάφερα να το κάνω να μου ανθίσει. Όλο το καλοκαίρι το ψέκαζα με το λίπασμα 1-1-1, αυτό το Renmix. Το έχω πει, το έχω μιλήσει γι' αυτό. Ποτίζεται κάθε μέρα και τώρα, τώρα λόγω κρύου το έχω λίγο απότεστο, αλλά επειδή έχει πολύ λεπτές ριζούλες, πρέπει να ποτίζεται κάθε μέρα, να είναι νοπές ρίζες, αλλά να αερίζονται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ένας λόγος που θα το βάλω τώρα μέσα και δεν ξέρω γι' αυτό και κάνω βίντεο τώρα, αν θα απανθίσει ή θα κρατήσει τα λουλούδια του, γιατί έχει και ακόμα 2 μπουμπούκια εδώ πίσω, αλλά καθυστερούν λόγω θερμοκρασίας. Και είπαν, βλέπετε και νωρίς ριζούλες βγαίνουν, είπαν ότι θέλει αρκετή ζέστη για να αναπτύσσεται. Είναι ορχιδέα που την αρέσει κρύο, έτσι τουλάχιστον διάβασα. Λοιπόν, εγώ διάβασα ότι δεν θέλει πολύ έντονο φως, αλλά πάλι διάβασα μόνο σε ένα άρθρο. Δεν ξέρω, εδώ έχω αρκετό φως, όπως καταλαβαίνετε, στη βεράντα πίσω. Έχω αρκετό φως, συμπαθητικά λουλουδάκια, όπως βλέπετε. Και το άρεσε, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα θερμοκρασίες τη νύχτα πέφτουν 13,5-14 βαθμούς. Και σκέφτομαι να το βάλω μέσα, γιατί διάβασα πάλι, όπως λέμε, όπως είπα σε ένα άρθρο, ότι θέλει ζέστη αυτό. Πότιζα το καλοκαίρι τακτικά για να μην στεγνώνει, δηλαδή 4-5 φορές την ημέρα. Άμα το έχετε έτσι όπως εγώ και έχετε έξω στη βεράντα που έχει και αέρα και ζέστη. Πού είναι αυτή η ρίζα, αλήθεια. Πρέπει να ελέγξουμε. Αυτή η ρίζα που τάχτηκε. Δεν ξέρω, φαίνεται. Όπως είπα, αρκετό φως είχε. Πότισμα πολύ τακτικό. Τώρα το χειμώνα μία φορά την ημέρα και να στεγνώσει καλά ανάμεσα στα ποτίσματα. Γιατί έχω και αυξημένη υγρασία. Λίπασμα είπα 1-1-1 και το φθινόπωρο έδωσα 2-3 φορές λίπασμα για αμφωφορία. Αν ξέχασα κάτι για τσαρτοστήλες, γράψτε, θα απαντήσω. Ευχαριστώ σας.